Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Βίβερε. Σήμερα η εκπομπή είναι γεμάτη γεύσης, ομορφιά και άσκηση. Φτιάχνουμε υγιεινές σαλάτες, σας αποκαλύπτουμε μυστικά για τροφές που βάζετε καθημερινά στο τραπέζι σας, ενώ οι ειδικοί μας μιλούν για τις επεμβάσεις αισθητικής. Όσο παράξενο και αν ακούγεται, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει ελάχιστα τις επεμβάσεις αισθητικής, γιατί απλά η ψυχολογία είναι αυτή που κινεί τα πάντα. Το θέμα όμως είναι τι συμβαίνει όταν στην αισθητική ιατρική εμπλέκονται και άλλες ειδικότητες γιατρών, αλλά και τι συμβαίνει όταν ακούμε για απίστευτα χαμηλές τιμές. Έχουμε έρθει στο ιατρείο σας για να μας πείτε όλα όσα δεν γνωρίζουμε για την πλαστική χειρουργική στον καιρό της κρίσης. Στις επεμβάσεις τις επιλεκτικές, δηλαδή τις επεμβάσεις που λέμε της αισθητικής χειρουργικής, τα ποσοστά δεν έχουν μεταβληθεί. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι το σκέφτονται περισσότερο και χρειάζονται περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει. Όπως επίσης έχουμε παρατηρήσει και μία πτώση. Αλλά δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι όσο δύσκολη και αν είναι η ζωή μας σε οποιαδήποτε φάση, το αισιόδοξο κομμάτι της είναι απολύτως αναγκαίο. Κύριε Ξαδάχτυλε, ακούμε για κάποιους γιατρούς οι οποίοι λένε ότι προσφέρουν απίστευτα χαμηλές τιμές. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Υπάρχουν δύο ουσιώδη προβλήματα, τα οποία δηλαδή αντιμετωπίζουμε και τα βλέπουμε και στον ιατρικό σύλλογο. Το ένα είναι ότι έχουμε αυξημένη παραβατική συμπεριφορά από λίγους συναδέλφους, οι οποίοι διαφημίζονται με έναν τρόπο προκλητικό και με έναν τρόπο ο οποίος πολλές φορές δεν ταιριάζει στην ηθική που πρέπει να έχει ένας γιατρός όταν εξασκεί το επάγγελμά του. Επίσης, θα πούμε ότι η βιομηχανία έχει μία τάση να υπόσχεται πράγματα τα οποία ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν συμβαίνουν έτσι ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι υποκατάστατο μιας επέμβασης μία θεραπεία γραφείου. Μπορεί να είναι συμπληρωματική, μπορεί να είναι προκαταρτική, αλλά δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο αν θέλει κανείς να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και με τον ασθενή του. Και εδώ θέλω να σας πω επίσης ότι οι γυναίκες και οι άντρες οι οποίοι προσέρχονται για μία αισθητική καθαρά παρέμβαση, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ασθενείς, οφείλουν να αντιμετωπίζονται ως ασθενείς και όχι ως πελάτες. Διότι οι ασθενείς έχουν αυξημένα δικαιώματα και οι γιατροί έχουν αυξημένες υποχρεώσεις εναντί των ασθενών από ό,τι έχουν εναντί των πελατών. Δεν θα πρέπει ο γιατρός να ενημερώνει τον ασθενή του για τα υλικά που χρησιμοποιεί στις διάφορες επεμβάσεις για την ποιότητα των υλικών? Οφείλουμε όλοι μας να μην χρησιμοποιούμε υποδιέστερα υλικά. Το θλιβερό είναι ότι στην προσπάθεια των ανθρώπων να αποφύγουν το αναμενόμενο κόστος ενός πράγματος, πολλές φορές βρίσκονται να αναζητούν λύσεις στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, θα πρέπει να πούμε, πολύ χαμηλού κόστους, οι οποίες στη συνέχεια όταν θα έρθει κανείς και θα πρέπει να ξαναεπέμβει για να διορθώσει, τότε το κόστος και είναι πολλαπλάσιο και δεν θα έχει το αποτέλεσμα που θα είχε ευθύς εξ αρχής, αλλά και θα ταλαιπωρηθεί οικονομικά και ψυχολογικά, χρονικά, από κάθε άποψη. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι αυτό είναι η εξαίρεση. Αυτές είναι οι εξαιρέσεις, έστω και αν είναι λίγο παραπάνω, οι εξαιρέσεις είναι. Ο κανόνας είναι ότι οι ασθενείς που έχουν αποφασίσει και κάνουν μία επέμβαση αισθητικής φύσεως, στην πολύ μεγάλη τους πλειοψηφία τυχαίρονται και τυχαίρονται καθημερινά. Η ψυχολογία τους ανεβαίνει και γι' αυτό υπάρχει ανάπτυξη και της πλαστικής χειρουργικής αλλά και μεγαλύτερη διάδοσή της στους ασθενείς. Έχουμε ακούσει και άλλες ειδικότητες πέρα από πλαστικούς χειρουργούς να κάνουν μπότοξ ή αλουρονικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Θεωρητικά η γνώση δεν είναι γη για να τη χωρίσει κανείς και να τη φράξει. Επίσης υπάρχουν ορισμένες περιοχές τις οποίες μπορούν δύο διαφορετικές ειδικότητες να τις γνωρίζουν αρκετά καλά. Υπάρχει όμως μία
αναγνωρισμένη πίεση από πλευράς των εταιριών που χρησιμοποιούν τα αναλώσιμα κατά κύριο λόγο, να εκπαιδεύουν κατά κάποιο τρόπο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με αυτά, για να τα ασκούνε με απότερο σκοπό βεβαίως να έχουν το κέρδος. Εκεί θα πρέπει και οι ασθενείς να φροντίζουν τι κάνουν, γιατί έχει ευθύνη ο γιατρός, αλλά έχει μια ευθύνη και ο ασθενής, διότι ο ασθενής τελικά θα επιλέξει και ποιο τι θα κάνει και σε ποιον θα το εμπιστευτεί. Κύριε Ξαδάθλη, πώς θα καταλάβω εγώ ποιος γιατρός είναι ο καταλληλότερος ή ο καλύτερος για να απευθυνθώ? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό, δηλαδή το πώς θα βρω τον καλύτερο. Τέτοια απάντηση δεν υπάρχει. Ένα πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς είναι να μπορεί να συμβουλεύεται το site της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι ο γιατρός του είναι όντως πλαστικός χειρουργός. Ένα πράγμα που μπορεί να κάνει. Ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι όταν θα κάνει την επίσκεψη, εκεί θα πρέπει να έχει ένα αυξημένο αισθητήριο και να καταλάβει τι του λέει ο γιατρός του και κατά πόσον αυτά που συζητάμε τον γιατρό του τον εμπνέουν, γιατί η έμπνευση είναι το κύριο στοιχείο. Με τα ενέσιμα υλικά τι ακριβώς συμβαίνει? Η πραγματικότητα είναι ότι είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία. Και είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία διότι βοηθούν σε προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ένα μέτρο και με καλό γούστο. Κύριε Ξαδάχτυλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη και για τις συμβουλές που μας δώσατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να κλείσουμε λέγοντας ότι η πλαστική χειρουργική κάνει όλο ένα και περισσότερα πράγματα, έχει όλο ένα και περισσότερους ευχαριστημένους ασθενείς και είναι ένα καλό αντίδοτο για την κρίση. Νους υγιής, εν σώματι υγιή, έλεγαν πολύ σοφά οι αρχαίοι. Γι' αυτό και εμείς πάμε να κάνουμε πιλάτες στη Χάνθ. Πρόκειται για μία από τις διασημότερες μεθόδους γυμναστικής στον δυτικό κόσμο. Και έτσι για την ιστορία να σας πω ότι ξεκίνησε το 1920 από τον Τζότζεφ Πιλάτες, ο οποίος τη χρησιμοποιούσε ως μέθοδο αποθεραπείας για τα μυοσκελετικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο ίδιος και τελικά εξελίχθηκε σε μία ευεργετική άσκηση. Με το πιλάτες λένε ότι το σώμα μεταμορφώνεται και αποκτά μία υγιή και αρμονική σιλουέτα. Ο εμπνευστής πιλάτες συνήθιζε να λέει ότι σε 5 μαθήματα αρχίζεις να αισθάνεσαι τη διαφορά. Σε 10 μαθήματα το αισθάνονται και οι άλλοι. Ενώ σε 20 μαθήματα έχεις ένα εντελώς καινούριο σώμα. Πώς λοιπόν να μην δοκιμάσεις? Λοιπόν, εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαστε στη Χάν. Το γκρουπ του πιλάτες εδώ είναι κλειστό. Εγώ, όπως βλέπετε, είμαι ακόμη στην αρχή, αλλά είναι πολύ ωραίες ασκήσεις. Αυτή που κάνω εγώ τώρα, υποθέτω ότι ξεκουράζω και τη μέση μου και την ουρίτσα μου. Και επίσης, όταν τεντώνω τα χέρια μου, αισθάνομαι μια απίστευτη ευεξία. Σύντομα, έχει υπέροχη μουσική. Η αλήθεια είναι ότι το πιλάτες απαιτεί σωματική προσπάθεια, αλλά και πνευματική συμμετοχή. Το χαρακτηριστικό αυτής της άσκησης είναι ότι αθλείσαι χωρίς να αισθάνεσαι κουρασμένος. Αισθάνομαι ότι γυμνάζω και τα χέρια μου και την πλάτη μου και έχει πολύ ηρεμία αυτό το τμήμα. Το πιλάτες είναι καλό γιατί προσαρμόζεται σε όλους τους ανθρώπους από αυτό που έχει κάνει πολλά χρόνια γυμναστική και από αυτόν που δεν έχει κάνει καμία απολύτως άσκηση ποτέ στη ζωή του. Αν έχουμε κάποια προβλήματα παραπάνω, κάποιους πόνους, κάποια μυοσκελετικά, κάποιους τραυματισμούς, δουλεύουμε πολύ περισσότερο πάνω σε αυτούς. Κάποιος άλλος που θέλει απλά να δυναμώσει περισσότερο και να νιώσει πολύ καλά το σώμα του, να αποκτήσει σωστή στάση και όλα αυτά που ζητάμε τέλος πάντων στο κομμάτι της γυμναστικής, δουλεύουμε παραπάνω πάνω σε αυτά. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δουλεύεις πάνω στο σώμα ξεχωριστά του καθένα. Λίγα άτομα μέσα στο τμήμα, το πολύ 10 άτομα και δουλεύουμε ξεχωριστό πρόγραμμα με τον καθένα. Δεν είναι το πρόγραμμα το ομαδικό που όλοι θα κάνουν τις ίδιες ασκήσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες του σώματος και σύμφωνα με τις ανάγκες
που έχει ο κάθε άνθρωπος στο σώμα του. Και γι' αυτό είδα και διαφορετικές ηλικίες. Ακριβώς. Υπάρχουν όλες οι ηλικίες, από την πιο νεαρή ηλικία, που από τα 15-16 ακόμα μπορούν να κάνουν, μέχρι 70-80 και βάλει πολύ περισσότερο, γιατί ακριβώς το πρόγραμμα προσαρμόζεται. Ένας πολύ ασφαλής τρόπος άσκησης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν κάνουμε τίποτα για να καταπονηθεί το σώμα, έτσι, για να καταπονήσουμε το σώμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ξεκινάμε από το μηδέν, εφόσον κάποιος δεν έχει ξανακάνει ποτέ τίποτα, έτσι. Και κάποιος φτάνει σε ένα σημείο να έχει τέτοια μεγάλη κινητικότητα και να κάνει πράγματα, όπου στην αρχή αυτό δεν το έβλεπε στο σώμα του. Τις ασκήσεις, αισθανόμουν πραγματικά ότι είναι ωραίο, ότι χαλαρώνω. Χρησιμοποιείς ταυτόχρονα την αναπνοή σου. Όλα γίνονται σε συνδυασμό με την αναπνοή. Η αναπνοή είναι μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος. Και είναι και κάπως ξεχασμένη, θα έλεγα, στην εποχή μας, μέσα στον αγχωτικό τρόπο ζωής, έχουμε ξεχάσει να αναπνέουμε. Ήταν πραγματικά υπέροχο. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου. Και το συστήνω να επιφύλακτα και σε όλους εσάς. Πέρασα πραγματικά υπέροχα. Ήταν ένα πανέμορφο πρωινό. Ακούσαμε συμβουλές ομορφιάς, κάναμε πιλάτες και τώρα πάμε να δούμε ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για κάποιες τροφές που βάζουμε καθημερινά στο τραπέζι μας. Λευκή η κουβερτούρα ή γάλακτος, κάθε μπουκιά της σοκολάτας είναι ένας μικρός γευστικός παράδεισος. Μάλιστα, οι Ίγκας και οι Αζδέκοι τη θεωρούσαν τόσο πολύτιμη, ώστε τη χρησιμοποιούσαν ως νομισματική μονάδα. Στις μέρες μας τρώμε κοτόσουπα το χειμώνα ή όταν είμαστε άρρωστοι. Στο Μεσαίωνα όμως, η κοτόσουπα θεωρούνταν αφροδισιακή. Τα fortune cookies που ανοίγουμε συνήθως μετά από ένα κινέζικο γεύμα εφευρέθηκαν στην πραγματικότητα στο Σαν Φρανσίσκο το 1900. Το μητρικό γάλα είναι ένα αντικατάστατο καθώς παρέχει στον ανθρώπινο οργανισμό όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται. Αν έχετε ανάγκη από ενυδάτωση, τότε δεν έχετε παρά να φάτε ένα αγγούρι, γιατί περιέχει κατά 96% νερό. Το αεροπλάνο, κανένα φαγητό δεν μας αρέσει ιδιαίτερα, και αυτό γιατί η γεύση και η όσφρησή μας μειώνονται την ώρα της πτήσης κατά 20-50%. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι ο τρόπος που σερβίρονται τα φαγητά και τα ροφήματα επηρεάζουν τη γεύση. Για παράδειγμα, η ζεστή σοκολάτα όταν σερβίρεται σε πορτοκαλί κούπα μοιάζει να είναι καλύτερη. Η Ινδία κατέχει τα πρωτεία στη χαμηλότερη κατανάλωση κρέατος ανά άτομο, ενώ οι Αυστραλοί είναι οι πιο φανατικοί κρεατοφάγοι του πλανήτη και ακολουθούν οι Αμερικανοί. Στις 10 Αυγούστου του 2015, αστροναύτες δοκίμασαν το πρώτο μαρούλι που καλλιεργήθηκε στο διάστημα. Την ίδια ώρα, Γερμανοί αστρομηχανικοί κατασκευάζουν δορυφόρο στον οποίο θα καλλιεργούνται ντομάτες. Το Μεσαίωνα, το μαύρο πιπέρι και το αλάτι κόστιζαν τόσο ακριβά που μπορούσε κανείς να αγοράσει με μια σχετικά μεγάλη ποσότητα ακόμη και ένα ολόκληρο χωριό. Οι αρχαίοι Έλληνες μασούσαν τσίχλες που τις έφτιαχναν από κομμάτια μαστίχας, ενώ οι Άραβες εφήβραν τις καραμέλες. Υπολογίζεται ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 600 είδη ζυμαρικών, με τους Ιταλούς φυσικά να θεωρούν την πάστα εθνική υπόθεση. Ξέρετε ότι και το μήλο ανήκει στις υπερτροφές. Οι θρεπτικές του ουσίες είναι πραγματικά απίστευτες. Αρχίστε να μετράτε τα ωφέλη του. Καταρχήν, προκαλεί το αίσθημα του κορισμού. Βοηθάει στο αδυνάτισμα, ενισχύει την καλή λειτουργία των πνευμόνων, βελτιώνει το νοσοποιητικό, τη λειτουργία του εγκεφάλου, μειώνει τη χοληστερόλη, ενώ περιορίζει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.
διατροφή είναι το παν. Η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Και επειδή, όπως είπαμε, ο χρόνος είναι πολύτιμος, θα ετοιμάσω για σας μια υπέροχη πατζαροσαλάτα που μπορείτε να τη φάτε και ως γεύμα μεσημεριανό. Δείτε πόσο εύκολο είναι. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πατζάρια, τα οποία τα βράζουμε, άπαχο γιαούρτι, λίγο λαδάκι και λίγο ξυδάκι. Και πάρα πολύ λίγο αλατάκι. Λοιπόν, παίρνουμε τα πατζάρια και τα κόβουμε κύπους. Αφού κόψαμε λοιπόν τα πατζάρια, παίρνουμε το ξύδι και μετράμε 3 κουταλιές της σούπας. 1, 2, 3 κουταλιές της σούπας ξύδι. Και τώρα παίρνουμε τα πατζάρια και τα βάζουμε μέσα στο ξύδι. Ανακατεύουμε τα πατζάρια με το ξύδι. Τα ανακατεύουμε να πάει το ξυδάκι παντού. Και τα αφήνουμε τώρα για περίπου μισή ωρίτσα για να είναι μαριναρισμένα στο ξύδι. Και τώρα παίρνουμε και τα στραγγίζουμε. Και τώρα βάζουμε τα πατζάρια στην πιατέλα μας και προσθέτουμε άπαχο γιαουρτάκι, ανακατεύουμε και συνεχίζω για να βάλω 1 κουταλιά λάδι. Θα βάλουμε και λίγο, πολύ λίγο αλατάκι. Πάρα πολύ λίγο. Και η πατζαροσαλάτα μας είναι πανέτοιμη. Ανακατεύουμε. Αν θέλουμε, μπορούμε να το συνοδέψουμε με ένα παξιμαδάκι. Αυτό είναι το μεσημεριανό μας. Καλή σας όρεξη! Ακούγεται απίστευτο, αλλά συμβαίνει. Η δύναμη της αλλαγής είναι μεγάλη και κυρίως η δύναμη της σκέψης και της ψυχής. Ο Σύλλογος Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών στο Οργή διοργάνωσε μια πολύ όμορφη εκδήλωση με ομιλητή τον Δημήτρη Τσέλιο, ο οποίος είναι σύμβουλος αυτοβελτίωσης και προσωπικής ανάπτυξης. Ο Σύλλογος Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών στο Οργή διοργάνωσε μια βραδιά πραγματικά ξεχωριστή. Ένα υπέροχο βιωματικό σεμινάριο για τη δύναμη της αλλαγής. Τα βλέμματα όλων συγκέντρωσε ο Δημήτρης Τσέλιος, σύμβουλος αυτοβελτίωσης, ο οποίος εστίασε στην σπουδαιότητα της προσωπικής ανάπτυξης και των εσωτερικών αλλαγών. Στην εκδήλωση έχουμε ένα σεμινάριο που θα κάνουμε, το οποίο είναι σεμινάριο αφυπνιστικού χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι, λίγο να ξυπνήσουμε μέσα μας και να μπορέσουμε να βρούμε τη δύναμη που πραγματικά διαθέτει ένας άνθρωπος, όπου μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα στη ζωή του. Όλα ξεκινάνε και τελειώνουν σε εμάς λοιπόν και στον εαυτό μας. Ναι, έτσι είναι. Έχουμε τεράστια δύναμη μέσα μας, απλά δεν το γνωρίζουμε. Είναι οι αλλαγές που γίνονται στην ζωή μας, οι κοινωνικές αλλαγές, οι οικονομικές αλλαγές, οι συναισθηματικές αλλαγές. Όλες αυτές οι αλλαγές λοιπόν, οι οποίες ψάχνουμε να βρούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να οφείσουμε μια δύναμη, μια εσωτερική δύναμη για να τις αντιμετωπίσουμε. Όλοι περιμένουν τις αλλαγές από εξωτερικούς παράγοντες και αν δεν αλλάξεις μέσα σου και δεν είσαι εσύ ο ίδιος καλά, δεν υπάρχουν αλλαγές. Και αυτό είναι και ένα μότο του κυρίου Τσέλιου, που λέει ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει να αλλάξουμε και μετά αλλάζουν γύρω μας όλα. Σκοπός της εκδήλωσης η συγκέντρωση χρημάτων για την οικονομική ενίσχυση της λειτουργίας του Ξενώνα του Συλλόγου Φίλων των Καρκινοπαθών Παιδιών στο Οργή, όπου προσφέρεται διαμονή και φιλοξενία στους συνοδούς των άρρωστων παιδιών.
Αν σας αρέσει να κάνετε τακτικά σάουνα, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μειώνετε τον κίνδυνο να εκδηλώσετε άνοια, Αλτσχάιμερ, καθώς και καρδιακές παθήσεις, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Φιλανδίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο και μέχρι τότε μην ξεχνάτε να φροντίζετε την ψυχή αλλά και το σώμα σας.